Ένας από τους πιο γνωστούς παγκόσμιους μύθους είναι σίγουρα ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας. Πόσοι και πόσοι επιστήμονες δεν προσπάθησαν να βρουν τη χαμένη Ατλαντίδα. Και αρκετοί λαοί θεώρησαν πως αυτό το νησί, γιατί περί νησιού επρόκειτο, έχει βυθιστεί ή έχει χαθεί από προσώπου γης στο δικό του τον τόπο. Ήταν, ή τουλάχιστον έτσι λέγεται πως ήταν, ένα νησί γεμάτο πλούτο και πολιτισμό. Και ποιος δεν έχει ακούσει για τον μύθο της χαμένης Ατλαντίδας. Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους και συνάμα συναρπαστικούς μύθους όλων των εποχών, φαίνεται πως πρόκειται να αποκαλυφθεί. Μετά από έρευνες, Αμερικανοί επιστήμονες ισχυρίζονται πως βρήκαν την ακριβή θέση όπου βρίσκεται η χαμένη Ατλαντίδα. Η ομάδα χρησιμοποίησε όλες τις περιγραφές από τον Πλάτωνα, δορυφορικές φωτογραφίες, ραντάρ, ψηφιακούς χάρτες και υποβρύχιο εξοπλισμό και την εντόπισαν βόρεια του Καντίζ στην Ισπανία. Και συγκεκριμένα θα μένει σε βάλτο στον πυθμένο του πάρκου Ντόν Άνα. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καταστροφή του μινωικού πολιτισμού και της αρχαίας Θήρας ταυτίζεται με την χαμένη Ατλαντίδα. Ο Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας αναφέρθηκε στην Ατλαντίδα πριν από 2.600 χρόνια και στις περιγραφές του δήλωνε πως βρισκόταν πέραν από τις στήλες του Ηρακλέους, δηλαδή από τα στενά του Γιβραλτάρ, όπως ήταν γνωστά στα αρχαία χρόνια. Λέτε μετά από χιλιάδες χρόνια να επαληθευτεί? Οι πρώτες γραπτές αναφορές για την Ατλαντίδα πηγάζουν από τον Αθηναίο φιλόσοφο Πλάτωνα, ο οποίος μας αφηγείται ότι οι Άτλαντες ήταν ένας λαός με υπερφυσικές ικανότητες και θεϊκή καταγωγή, που ζούσαν ειρηνικά σε ένα έφορο νησί πέρα από τις πύλες των Ηρακλειδών. Στην αρχαιότητα, οι Ηράκλειες πύλες ήταν τα στενά του Γιβραλτάρ, άρα πιθανότατα βρισκόταν κάπου ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Όπως θα δούμε όμως παρακάτω, νεότερα στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν τις αρχικές θεωρίες. Οι Άτλαντες σταδιακά άρχισαν να χάνουν τη θεϊκή τους δύναμη. Όταν κυριεύτηκαν από ανθρώπινες αδυναμίες, αποφάσισαν να στραφούν ενάντια σε άλλους εύπορους λαούς με σκοπό την υποταγή. Γι' αυτό ταξίδεψαν προς τη Μεσόγειο, ώσπου συναντήθηκαν με τους παντοδύναμους και γενναίους Αθηναίους, από τους οποίους ιτήθηκαν για πρώτη φορά. Μετά από εξαντλητικές όμως μάχες, οι Αθηναίοι τελικά λύγησαν. Οι θεοί τότε εξοργίστηκαν με τους Άτλαντες και αποφάσισαν να τους τιμωρήσουν με παντοτινό αφανισμό. Τόσο μεγάλη ήταν η οργή που τους κατέστρεψαν μέσα σε μία μόνο νύχτα, αφήνοντας πίσω μόνο μάζες από λάσπη και πυκνούς καπνούς. Τι κοινό έχει η Σαντορίνη με τη χαμένη Ατλαντίδα? Η αρχαία Θήρα ήταν ένας τέλειος επίγειος παράδεισος που καταστράφηκε περίπου το 1500 π.Χ. μαζί με ένα πλήθος από γειτονικά παράλια, συμπαρασύροντας λαμπρά δείγματα πολιτισμού του Αιγαίου. Η περιγραφή της ταιριάζει απόλυτα με τα λεγόμενα του Πλάτωνα για τη μυθική χώρα των Ατλάντων, που καταστράφηκε ολοσχερός χωρίς να αφήσει ίχνος πίσω της. Το όνομα Ατλαντίδα προέρχεται πιθανότατα από το μυθικό γίγαντα Άτλαντα, που κρατούσε στους ώμους του ολόκληρη τη γη και τον ουρανό. Σύμφωνα με τις ανακαλύψεις των Αμερικανών γεωλόγων Χάικεν και Μακόι που έγιναν στη Σαντορίνη το 1990, όλα παραπέμπουν στη διάσημη τοιχογραφία που βρέθηκε στο δυτικό κτίριο του ακροτηρίου. Εδώ βλέπουμε μία παραλία της αρχαίας Θήρας με εύπορη ζωή πάνω σε ένα κεντρικό νησάκι που βρεχόταν από θάλασσα γύρω-γύρω. Έτσι ακριβώς όπως περιέγραφε και ο Πλάτωνας την χαμένη Ατλαντίδα. Και το νησάκι αυτό υποστηρίζεται ότι εξαφανίστηκε από μία μεγάλη έκρηξη που προκάλεσε φοβερούς σεισμούς και καπνούς. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, οι καπνοί εκτοξεύονταν στον ουρανό 40 χιλιόμετρα ψηλά. Αν ήταν πράγματι έτσι, τότε σίγουρα φαινόταν από τις ακτές της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου. Οι άνθρωποι παρακολουθούσαν σαστισμένοι τα καμώματα της φύσης, θαρώντας ότι έβλεπαν τον ίδιο τον Άτλαντα να κρατά τον ουρανό στους ώμους του. Παρόλα αυτά,
Η θεωρία για την ηφαιστειακή καταστροφή της Σαντορίνης εξακολουθεί να βασίζεται σε πραγματικές πηγές που θυμίζουν τον πλατωνικό λόγο. Ο αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Φρόιντ μαζί με την ομάδα του στο Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ ψάχνουν εδώ και χρόνια να εντοπίσουν την πραγματική θέση της Ατλαντίδας. Υποστηρίζουν πως ο λόγος της εξαφάνισής της ήταν ένα τσουνάμι. Όπως δήλωσε στο Reuters ο Ρίτσαρντ Φρόιντ, παρόλο που μας είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, το κύμα από ένα τσουνάμι μπορεί να φτάσει έως και τα 60 μίλια μέσα στην ενδοχώρα. Κάτι ανάλογο έγινε και εδώ. Φαίνεται πως είναι από τις μοναδικές φορές που οι ερευνητές βρήκαν μία τοποθεσία που να ταιριάζει περισσότερο με τις αναφορές του Πλάτωνα και με τα στοιχεία που βρήκαν. Με το πιο συναρπαστικό, την χαραγμένη πάνω σε πέτρα μορφή ενός πολεμιστή που φυλάει την είσοδο της πόλης. Το μυστήριο της χαμένης Ατλαντίδας είναι ίσως ένας μύθος, αλλά σίγουρα τον ακολουθούν αμέτρητα αναπάντητα ερωτήματα.